Γιατί να μην βαράω, ρε ζών. Πήγες να με βγάλεις έξω από τον Παπρίτσα, έτσι φρενάρουν. Εγώ με τον Ντάτσουν έτσι έπαθα να φρενάρουν. Ναι, αλλά τώρα δεν έχουμε Ντάτσουν. Εδώ και δύο χρόνια έχουμε αναβαθμιστεί. Άκουσε, Αστραπόγιανε. Αν θες να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση του 1992, πρέπει να βγάλεις όλα αυτά τα αποθυμένα της γυφτιάς που έχεις μέσα σου. Εντάξει, ρε Ταντάκο, δηλαδή να απαρνηθούμε τη γυφτιά μας. Δεν λέω να απαρνηθούμε τη γυφτιά μας, γιατί γεύτε γεννηθήκαμε, γύφτη θα πεθάνουμε. Αλλά τώρα είμαστε κομπιουτέμποροι. Πρέπει να σταθούμε στο ύψος των προϊόντων που πουλάμε, κατάλαβες. Κατάλαβα, ρε Ταντάκο, αλλά μεταξύ μας, όταν πουλούσαμε χαλιά και κυλίμια, ήταν καλύτερα. Ρε βλάκα, πάει ο καιρός που πουλούσαμε κυλίμια και χαλιά και πάσεως φύσεως υλικά. Τώρα αλλάξαν τα βράδια. Τέλος πάντων, άντε, το μάθημα τέλειωσε. Εγώ πάω μέχρι το κογλύφο. Φρόντισε να με περιμένεις εδώ πέρα. Άντε να δω πώς θα τα βολέψω. Ε, βέβαια. Δεν κατάλαβα τι με είπες. Να περιμένω ή να φύγω. Ε, ναι, ρε βλάκα, σε είπα να περιμένεις. Πρέπει να σε δέσω με αλυσίδα για να περιμένεις. Ε, βέβαια. Βέβαια, λέει. Να χάθει. Χαίρετε. Μισή ώρα καθυστερημένος που ήρθες, Ταντάκο, και εγώ δεν είμαι συνηθισμένος σε κάτι τέτοια. Ε, τι να κάνω με τα κομπιούτερ που όπλεξα, τρέχω όλη μέρα κι εγώ. Ποντίνατο έγινε η ζωή μου. Βλέπεις, υπάρχει και ο ανταγωνισμός. Για να σε δώσουν μια δεκάρα, κύριε, σε βγάζουν την ψυχή. Μη βλέπεις τώρα εσύ που είσαι το κογλύφος και σε έρχονται μολύκα. Όχι το κογλύφος, όχι το κογλύφος. Παράδειγμα σου δώσαμε. Να μην βγάλουμε κι εμείς το διάφορο. Λοιπόν, ρίξε τον παρά και να μιλάς καλύτερα σε μένα. Εντάξει. Εντάξει. Να, κοιτάξτε. Πάρε αυτά προς το παρόν και βλέπουμε. Δεν θα καθούμε. Τι προς το παρόν και βλέπουμε. Άκουσε, Ταντάκο. Άκου να δεις. Σου δώσαμε 10 εκατομμύρια για να φέρεις κομπιούτερς. Είπες θα τα επιστρέψεις σε 3 μήνες. Οι μήνες γίνανε 6 και δεν έχεις επιστρέψει ούτε τους στόχους. Πού θα πάει αυτή η δουλειά. Κοίταξε, κύριε Τοκογλίφε, θα σε πω κάτι να τα αφομοιώσει η εγκέφαλό σου και να τα απορροφήσει καλά. Ο δικός σου εγκέφαλος να τα αφομοιώσει και να τα απορροφήσει καλά. Δεν μου λες, αυτά που μου έχεις δώσει είναι μόνο για τους τόκους. Με το κεφάλαιο, τι γίνεται. Αμάν, μωρέ, με αυτούς τους τόκους. Αμάν, μου πίνεις το αίμα, ρε. Είσαι μεγάλη ρουφίχτρα. Μου πίνεις και το μεδούλι και με χτυπάς κάτω σαν τα πόδια επειδή σε δανειστήκαμε 5 δεκάρες. Άκου, Ταντάκο. Άκου και βάλ' το καλά στο μυαλό σου. Επειδή δεν πρόκειται να σε λυπηθώ, σου δίνω προθεσμία 10 ημερών να μου επιστρέψεις τα χρήματα. Αν δεν τα επιστρέψεις, δίνω τις ανοιχτές επιταγές που μου έχεις υπογράψει στον δικηγόρο και σε παίρνω ό,τι έχεις και δεν έχεις. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Ε, αφού το κατάλαβες, no problem, αγοράκι μου. Η πρώτη μέρα αρχίζει από σήμερα. Από σήμερα. Γιατί μου βάζεις τη θηλιά στο λαιμό, ε. Γιατί θέλεις να με πνίξεις. Στα μπουζούκια τα φάγα τα λεφτά. Κομπιούτερ ήθελα να φέρω φουκαράτσι έτσι από γύφτη να εξελιχθούμε να γίνουμε πιο ηλεκτρονικοί. Γιατί με πατάς κάτω, ρε. Ε, λοιπόν, κύριε Τοκογλύφε, όσο και να με πατήσεις κάτω, εγώ πάλι θα σηκώσω κεφάλι, ρε. Πάλι θα σηκώσω κεφάλι. Άντε, γεια. Το γεια στο είπα έτσι εκ παραδρομής. Γιατί κάτι τύπη σαν και σένα δεν είναι για γεια. Για χέσιμο είναι. Ρε, για κοίτα κάτι άνθρωποι που υπάρχουν, ρε, κοίτα κάτι άνθρωποι. Έλα, Μούργο, πάμε να φύγουμε. Τι έγινε? Τι θες να γίνει, το κογλύφος θα μας πει το αίμα. Και εγώ σου το έλεγα, ρε Ταντάκο. Άσε με να πάω εγώ στον Τακογλύφο. Εγώ έχω μυαλό, θα τα κατάφερνα καλύτερα. Το δικό σου το μυαλό, Αστραπόγιανε, το κρατάω καβάτζα να λύσει το Κυπριακό. Ε, βέβαια. Άμα σου δώσω ένα φούσκο, σου πω εγώ και βέβαια, άντε. Τη γλίτωσε ο Τοκογλύφος, μην την πληρώσει εσύ, άντε, πάμε να φύγουμε. Άντε. Όλο βέβαια και ναι, ηλίθιε, δεν ξέρει τίποτα άλλο να λέει. Έχω και σένα πάνω από το κεφάλι. Το 5, το 3 και το 8, 3 φορές παρακαλώ. 3. Το 5, 2 φορές παρακαλώ. Κάτσε λίγο τώρα, σας παρακαλώ, κοιτάζομαι. Το 5, 3 φορές παρακαλώ. Όλα.
έτσι, μπράβο, σε ευχαριστώ. Δώσε και μένα το 3. Τρεις φορές το ένα. Έλα, Παναγία μου, την ψυχή μου έδωσα για να τα πάρω. Το γούρι μου πάνε να μου πάρουνε, ρε. Ρε, πατσίγιδε μου, ρε. Έλα, κορίτσι μου. Έλα, φρεγάτα μου, δώσ' τα όλα. Δώσ' τα όλα, κορίτσι μου. Θα πάρει την εσωτερική κορίτσι μου, την εσωτερική μωρή. Μην το κρατάς ρε πατεώνα, μην το κρατάς ρε, ας το το άλογο ρε. Αφήσει το ψωράλογο. Άσε με ρε. Άρε Μαρικάκη, δε μου κάτσεσαι. Πού θα μου πας ρε, θα σε πιάσω ρε μια μέρα ρε, θα σε πιάσω. Κοίτα τι μου μείνε. Πάρ τα μωρή κι αυτά μωρή. Αστέριε. Κομπιούτερ Ταμτάκος λέγεται. Τον κύριο Ταμτάκο, παρακαλώ. Ο κύριος Ταμτάκος απουσιάζει. Μόλις έρθει, σας παρακαλώ να του πείτε να έρθει αμέσως στο σπίτι μου στις 8. Θα τον περιμένω οπωσδήποτε. Ναι, θέλω να μου δείξει το κομπιούτερ. Μου το έφερε, αλλά δεν μου έκανε ούτε ένα μάθημα. Εάν δεν έρθει σήμερα, αύριο το πρωί να έρθει να πάρει το κομπιούτερ. Και δεν θα πάρει ούτε μία δραχμή. Εμένα με λένε Άννα. Και κοροϊδίες δεν σηκώνω. Γεια σας. Α, Ταμτάκο. Τώρα αρχίσαμε δηλαδή να παραδίδουμε και μαθήματα κομπιούτερ κατοίκων, ε. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Τι έγινε, Λένα, και έχουμε τίποτα το επίγον. Το πιο επίγον είναι το φιλί. Να, το έχουμε τα μάτσα μούτα. Σταμάτα, μωρή. Σταμάτα τα σεξουαλικά. Δεν είναι σοβαρό μαγαζί. Ο κόσμος καίγεται, εσύ εκτενίζεσαι. Μα δεν χτενίζε με Ταμτάκο, μου σ' αγαπάω. Τι νομίζεις, μωρέ, ότι θα μαζί σου για τα κομπιούτερ σου. Ήρθα γιατί σ' αγαπάω. Ήρθες μαζί μου γιατί είσαι έξυπνη, γιατί εγώ είμαι το μέλλον. Κι άμα λάχεις, αγαπάω κι εγώ εξαντανακλάσιος. Πώς θα το κάνουμε. Και πώς μ' αγαπάς, πώς μ' αγαπάς, όταν εδώ σου τηλεφωνάνε διάφορες καρακάξες και ζητούν να τους παραδώσεις μαθήματα κομπιούτερς κατοίκων, ε! Όχι, πες μου! Έχουμε και γρίνες τώρα! Σε παρακαλώ, Λενάκη! Η δουλειά, δουλειά και το κικυρίκι, κικυρίκι! Μην μπερδεύουμε τα μπούτσα μας με τα κομπιούτερ! Άλλη δουλειά κάνει τον άλλη τ' άλλο! Κατάλαβες! Και πού ξέρω εγώ τι κάνεις όταν εσύ παραδίδεις μαθήματα κατοίκων. Έπειτα και κάτι άλλο. Από πότε εσύ μου έγινες δάσκαλος των κομπιούτερς? Από τότε που τα πουλάω, ναι. Και δάσκαλος είμαι και πρωτοσύγκελος είμαι και πυρηνικός κι όλα μαζί. Άκουσε, Ελενάκη, αυτή τη στιγμή εγώ ένας γύφτος με κομπλεξικά αποθυμένα πάω ενάντια μωρή στην ABM, στην ITT, στη Σουλουμουντρούκουμ, στη Σιρή, στο Χνίρμπαχής. Άσε με ήσυχο! Και ποια είναι αυτή η IBM και όλες αυτές τις τρίχες που μου λες? Κοίτα, πουλάμε κομπιούτερ και δεν ξέρουμε τη μάνα που γέννησε τα κομπιούτερ και θέλουμε να πάμε και μπροστά. Λείπει παιδί από αυτόν τον τόπο, μωρή, και ένας γύφτος δεν μπορεί να τα προλάβει όλα μόνος του. Τέλος πάντων, για λέγε σε περίκαλο. Λέγε τι έχουμε, γιατί ανησυχώ. Άφησα τον αστραπό για να συνδέσει κάτι κομπιούτερ και φοβάμαι ο βλάκας μήπως περάσει μέσα στα κομπιούτερ τον ιό που έχει μέσα στον εγκέφαλό του και τα κομπιούτερ αντί για προγραμματισμό να τραγουδάνε «Δεν το ξανακάνω σώτο μπιάνγκι». Κατάλαβες, για λέγε. Σε πήρε κάποια Άννα. Σε περιμένει, λέει, το βράδυ στο σπίτι της στις 8 να της παραδώσει ιδιαίτερα μαθήματα. Αν δεν πας, λέει, να περάσει αύριο το πρωί να πάρεις πίσω τα κομπιούτερ. Τούτη ρουφιάνα. Τέλος πάντων, θα πάω. Γιατί θα πας?
Για το πελάτη έχει πάντα δίκιο, μωρή. Και αυτή είναι δύσκολη πελάτησα. Δεν άκουσε, θα τα πάρει λεφτά, θα τα στείλει πίσω τα κομπιούτερ. Μα χρωστάει λεφτά. Θα πάω να τη παραδώσω μαθήματα να πάρω λεφτά. Κατάλαβε. Κι αν η πελάτη δεν σε θέλει για τα κομπιούτερ, αλλά για τίποτα άλλο. Τι να κάνουμε, θα το υποστούμε. Τα κομπιούτερ θέλουν θυσία. Η πληροφορική δεν έπαιξε γέλα, Ελενάκη. Ή τώρα θα κερδίσουμε το παιχνίδι, ή ποτέ. Γι' αυτό άσε να πάω να κάνω σέντρα και ό,τι ήθελε προκύψει. Ό,τι ήθελε προκύψει. Πού σε λέει γυναίκα! Εδώ είμαι. Εσύ πώς και θυμήθηκες ότι έχεις και σπίτι. Βρέας τα πολλά λόγια και βάλε κάτι να φάω. Για να σε βάλω κάτι να φας, Αντωνάκη μου. Πρέπει να φέρεις και κάτι της στο σπίτι. Τι νομίζεις ότι είμαι εγώ, βρε. Κάνας μάγος να γεννάω φαΐ. Κατάλαβα. Γυναίκα που δεν έχει φαΐ στο σπίτι, βρες τι γυναίκα είναι. Για να έχει φαΐ η γυναίκα στο σπίτι της, Αντωνάκη μου, πρέπει ο άντρας της να είναι κουβαλητής. Και εσύ με άδεια χέρια φεύγεις το πρωί και με άδεια γυρνάς το βράδυ στο σπίτι. Κατάλαβες? Άιντε. Άχρε το άτιμο το δίδυμο, ρε, δεν μου κάτσε μια φορά όπως το θέλω. Άρε να μου κάτσει μια φορά το δίδυμο όπως το θέλω. Δηλαδή για να φάμε πρέπει να σου κάτσε ένα το δίδυμο, ε. Ναι, ρε Μάγδα, ο αδελφός ο Νταντάκος πούλησε το χωράφι σου και δεν σου έδωσε ακόμα το μερτικό σου. Κι όλο μας κοροϊδεύει ο Νταντάκος με τα κομπιούτερ και τη δραχμή του, δεν την είδαμε ακόμα. Μάλιστα, για να τακτοποιηθούμε περιμένουμε τα λεφτά του Νταντάκου. Όχι, ρε. Περιμένω, ρε, τα λεφτά να κάνω κι εγώ μια δουλειά, ρε. Να ανοίξω ένα stock house, ρε. Να παίρνω τα παλιωμοδίτικα ρούχα και να τα πουλάω σαν χρυσάφι, ρε. Stock house, ρε. Αλλά βλέπεις ο Νταντάκος από χρόνο σε χρόνο μας πάει και τη δραχμή του ακόμα δεν την είδαμε. Νταντάκος είναι τίμιος άνθρωπος. Άλλωστε εσύ του είπες να βάλει και τα δικά μας τα λεφτά στα κομπιούτερ για να βγατένουν. Έλα όμως που δεν αυγατένουν, ρε, τα λεφτά είναι, ρε, στα stock house, ρε. Θυμήσου το, γι' αυτό πάρ' το τηλέφωνο αύριο, σε παρακαλώ, και πες του να φέρει τα χρήματα. Θέλει να φέρει το ρευστό, αλλιώς θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα. Τι κακά ξεμπερδέματα, δηλαδή? Ένα, ρε, Μάγδα, κοίτα να δεις, εσύ είσαι νοικοκυρά και δεν δουλεύεις. Εγώ, να πούμε, είμαι άνεργος. Το love story μας δεν πάει και πολύ μακριά, να πούμε. Κατάλαβα. Ή μας φέρνει τα λεφτά ο Ταμτάκος, δηλαδή, ή χωρίζομαι, ε. Δηλαδή και ναι και όχι, να πούμε. Κοίτα να δεις, ρε, εσύ, Μάγδα, το συμφέρον μας είναι να μας φέρει τα λεφτά να ανοίξουμε ένα stock house, ρε. Να ανοίξουμε ένα stock house, να οικονομήσουμε, ρε. Δεν πάει άλλο, ρε, παρακάτω, ρε. Να βγούμε κι εμείς μια άσπρη μέρα, ρε. Δεν πάει άλλο παρακάτω, πώς να σου το πω, ρε. Δεν πάει άλλο παρακάτω, ρε. Λοιπόν, το όλο μυστικό με τα κομπιουτέρια, κυράνα μου, είναι να τα αντιμετωπίζουμε σαν μυαλωμένους ανθρώπους. Έχετε φαγούρα? Πολύ. Λοιπόν, σαν μυαλωμένους ανθρώπους, μάθημα πρώτον. Ελέγχουμε αν το μηχάνημα είναι στο ρεύμα. Γιατί όπως ο άνθρωπος για να δουλέψει θέλει φαΐ, έτσι και τα κομπιουτέρια θέλουν ρεύμα. Μπρίζα έχετε? Έχουμε. Έχουμε. Ναι, πού την έχετε? Στην κρεβατοκάμαρα. Στην κρεβατοκάμαρα. Εδώ δεν έχετε? Εδώ. Πού εδώ? Εδώ. Εκεί. Λοιπόν, πάμε να μου δείτε να το... Σας παρακαλώ, μη με ανατριχιάζετε. Λοιπόν, να σου δείξω πώς θα βάλουμε το αυτό στην πρίζα. Σε παρακαλώ, κυράνα. Λοιπόν, παίρνουμε το φις. Το παίρνουμε. Το βάζουμε στην πρίζα. Το βάζουμε. Το βάλαμε. Τι ωραία. Καταλάβατε? Ω, βεβαίως τα κατάλαβα. Τι ωραία που μου τα λέτε. Μόνο με εσάς μετουσιώνω πλήρως τις οδηγίες. Τι κάνετε? Μετουσιώνω. Πω κουβέντα που είπε, πολύ μόρφωση, πολύ κυρία. Τέλος πάντων, λοιπόν, αφού τα βάλαμε στην πρίζα, ναι. Πάμε τώρα μέσα.
Κυρία αυτή μου, αφού με μετεσιώνετε, εγώ εδώ ήρθα να σας δείξω το κομπιούτερ για να μπείτε κι εσείς στην ουσία να με πληρώσετε, γιατί έχω μεγάλες οικονομικές φίξεις. Αχ, δεν σας θέλω, να σας σφιχτώ. Να ριλαξάρετε, θέλω, ριλαξάρετε. Αξέρετε! Αχ, σας πάτησα! Όχι! Έφυγε σήμερα το πρωί ο άντρας μου για τη Γερμανία. Κι ακόμα μία χαρά! Μία χαρά! Το βλέπω, κυρία. Τέλος πάντων, ας αρχίσουμε το μάθημα. Λοιπόν, καθίστε. Κάθισα. Καθίσατε, αλλά δεν προσέξατε που καθίσατε. Αχ, ωραία κάθομαι, ωραία. Δείξτε μου τώρα, δείξτε μου. Τέλος πάντων, βάλαμε την πρίζα την αυτή, έτσι. Τι βάλαμε, τι άλλο θα βάλουμε. Τώρα θα βάλουμε τη δισκέτα. Τι βάλουμε κι αυτή, τι άλλο θα βάλουμε. Τελικά αν ήξερα ότι είχες τόσο μεγάλο πάθος για τα κομπιούτερ και για εκμάθηση, από την πρώτη μέρα θα σ' είχα βάλει στην ουσία της εκμάθησης εγώ. Τέλος πάντων, τι που... Έχω υπό την υποψία μου και αυτό που κατάλαβα είναι ότι με ρίχνεσαι, κυρία Ανατρόπη. Σε παρακαλώ, άσε τα σεξουαλικά τόση ώρα. Εγώ ήρθα να σου μάθω τα κομπιούτερ, όχι να κάνουμε τεχνική γονιμοποίηση. Δηλαδή... Αρνείσαι να μ' αγκαλιάσεις. Σε παρακαλώ, κυρία Άννα μου, η δουλειά μου δεν είναι να αγκαλιάζω. Η δουλειά μου είναι να δείχνω τα κομπιούτερ. Μη με ζαλίζεις, σε παρακαλώ. Άκου, Ταντάκο, από την πρώτη μέρα που ήρθα με τον άντρα μου στο μαγαζί σου, μου ξύπνησες τσιγκάνι κουσπά στην καρδιά μου. Κοίτα, μας βγήκε έτσι φτετελιάρα. Κοίταξε, κυρία Άννα, αυτό το κακό το έχω. Ξυπνάω πόθους, αλλά λεφτά δεν έχω. Γι' αυτό πήρα το κομπιούτερ από σένα. Για να σε φέρω πιο κοντά μου. Για να διασταυρώσω τη ράτσα σου με τη ράτσα μου. Καταλαβαίνεις? Μωρέ, εγώ το κατάλαβα, αλλά τη ράτσα μου εγώ δεν την πουλάω πάνω σε καναπέδε. Σε παρακαλώ, πλήρωσε με να φύγω. Και η παιδεία, για το μάθημά μου. Το μάθημά σου εσύ δεν έχεις ούτε ανάγκη από παιδεία, ούτε από παραπαιδεία. Ξαναξιά, παρακαλώ, μη με ζαλίζεις. Πλήρωσε με να φύγω. Ακού, Ταμπτάκο. Έστειλε τον άντρα μου στη Γερμανία για να μείνω κοντά σου. Εάν δεν δώσεις το κάλεσμά μου, θα πάρεις το κομπιούτερ σου και θα φύγεις. Και εγώ θα βρω άλλο γύφτο. Μωρέ, και γύφτο βρες και αρκούδα βρες και μαϊμού βρες, αλλά πλέρωσέ με να φεύγω. Δώσε με ένα φυλάκι και θα σε πληρώσω. Ποιος να είναι? Εμένα ρωτάς. Μπας και περιμένεις δεύτερη βάρδια για εκμάθεσαι. Παλαιδάκι θα σου πω. Μη φύγεις. Όποιος και να είναι, το διώχνω και έρχομαι. Άρε, Ταμπτάκο, που έμπλεξες. Φτούσου, ρε. Φτούσου. Ποιος είναι? Εγώ είμαι, Άννα. Άνοιξε μου. Ανοίγω. Ταμπτάκο, φύγε γρήγορα. Σε παρακαλώ, φύγε, ο άντρας μου θα γίνει φωνικό. Δεν πάω πουθενά, δεν με πληρώσεις, δεν φεύγω. Σε παρακαλώ, φύγε, με εκβιάζεις. Βέβαια, σε εκβιάζω. Εσύ το σίγουρο τι με έκανες. Λοιπόν, ή με πληρώνεις και φεύγω, ή κάθομαι εδώ και εξηγώ στον άντρα σου όλα τα σεξουαλικά αποθυμένα που έχεις με τους τσιγκάνους. Σε παρακαλώ, φύγε, ορίστε, πάρ' τα όλα. Ποια? Όλα, την επιταγή. Όλα μια επιταγάρα. Τσέι και ζεματά, για να δω ακριβώς όσα με χρωστάς. Φύγε, σε παρακαλώ, αν έρθει άντρας μου, του πω ότι με βιάζεις. Είναι και παλαιστής, ε! Ρε, τώρα που πήρα την επιταγή, δεν πάει να χεστείς. Και βιοπαλαιστής να είναι, και παλαιστής να είναι, χέστηκα, γεια! Όχι! Μη φεύγεις από εκείνη το μπαλκόνι, σε παρακαλώ, είναι τρίτος άνθρωπος, θα σκοτωθείς! Μη φοβάσαι, θα σκοτώνομαι! Πετάω! Καλά, πετάει! Πού πετάει, σκατά πετάει! Απεργία και πάλι Ολυμπιακή. Εσύ πού το είδες, αφού δεν πετάει. Κι όσοι γάτι κατεβασιά στραφώ για να μην σκοτωθούμε τώρα που πήραμε τα λεφτά. Κι όσοι τα μαλακά, μαλακά σου είπα, ρε. Σιγά βλάκα θα με σκοτώσεις. Άντε ρε Ταμπτάκο, τε ξεπάγιασα εδώ πάνω. Εσύ ξεπάγιασα, αλλά για να πάρω εγώ τα λεφτά μου βγήκε η πίστη. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, Ταμπτάκο. Εμείς πρέπει να ξαναγυρίσουμε πάλι στο παραδοσιακό εμπόριο. Αστραφώ για να μην γίνεσαι ή το παθείς. Θα μπούμε σε αυτόν τον τόπο στην πληροφορική, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Τάδε Έφη, Ταμπτάκος και δεν σηκώνω κουβέντα. Ποια Έφη? Εγώ ρε βλάκα. Εσύ είσαι η Έφη? Άμα σου δώσω ένα φούσκο, σου πω ποια είμαι. Άντε πάει να φύγουμε, περιμένει η Λένα. Άντε θα έχει τσατίσει, την έχουμε στήσει τόση ώρα. Κατέβαινε. Τώρα βρήκες να έρθεις. Δε θα με πεις να κάτσω. Ο μαδημένος κόκορας δεν έχει θέση πουθενά.
Τέλος πάντων, κάτσε. Ε, όχι, δεν κάθομαι. Γιατί ρε Λένα, δηλαδή σε φαίνομαι διαμαντεμένος κόκορας. Αυτή είσαι. Στις 10 η ώρα μόνο που σε φαγώσουν και εσύ από τις 8 είσαι με αυτή την Άννα που την έχουν πιάσει κάψει ένα μαθητικό κομπιούτερ. Τι έκανε στο σώσμα, μαζί, τσέ μου λες. Ε, τι θες να κάνω, τα λεφτά μου περίμενε να πάρω. Μες τη νύχτα. Ε, μες τη νύχτα. Και ο κογλίφος που θέλει τα λεφτά του δεν κοιτά, είναι μέρα ή νύχτα, λεφτά θέλει. Τέλος πάντων, Δαπτάκο, αυτό το δικό μας δεν πάει άλλο. Λένα, δεν πάει γιατί εσύ δεν το πας. Λένα, βάλε μυαλό, άσε τις ζήλες. Αλλάξαμε τρόπο ζωής, μωρ, δεν ζούμε πια στα τσαντήρια. Πρέπει να εγκληματιστούμε, επιτέλους. Μωρέ, και έγκλημα θα κάνω όταν ξέρω ότι είσαι μόνος με άλλη γυναίκα. Έγκλημα. Άσε τη γρίνα, μωρή, και τις ζήλες, άσε τη γρίνα, δεν υπάρχει λόγος. Και αφού δεν υπάρχει λόγος, τότε γιατί έβαλες τον αστραπόγεννο σφαίρι γερανό, ε, γιατί. Κιόλα. Τον αστραπόγεννο. Το γερανό. Ναι. Το γερανό τον έφερα γιατί... για να είμαι καλυμμένος. Όχι, τον έφερες για να μην σας πιάσει ο άντρας της λεγάμενης στα πράσα, για να μπορείς να φύγεις, γι' αυτό. Τι λέει, μωρή, το βρώμικο μυαλό σου, το πονηρό, τι λέει. Λένα, βάλ' το καλά στο μυαλό σου. Εγώ μια γυναίκα αγάπησα και αυτή είσαι εσύ, μωρή. Αυτή η γυναίκα είμαι εγώ. Αλλά 4 χρόνια με έχεις αστεφάνωτη. Ε, όσο έχεις να παντρεύεις την αδερφή σου, το καταλάβαινα. Τώρα όμως, γιατί δεν με αστεφανώνησες, γιατί. Θα γίνει κι αυτό, ρε Λένα, θα γίνει. Μη με πρισάς, ένα φύγουν τα οικονομικά τα παλούκια και το πρώτο πράγμα που θα γίνει θα είναι ο γάμος. Μακάρι το πρώτο πράγμα που θα γίνει να είναι ο γάμος μας. Γιατί εγώ σε αγαπάω, Ταντάκο μου, και θα σε περιμένω. Άσε τα λόγια, μωρή, άσε τα λόγια. Άντε κάτσε να τερλικώσουμε. Τέλος πάντων, αν είναι αργά, ας φάμε. Τι να φάμε, φαΐ είναι αυτό, σαν να πέφτουν χεροβομβίδες μες στο στομάχι μου είναι τώρα έτσι που με έκανες. Α, ξέχασα να σου πω, ειδοποίησε η μάνα σου, θέλει να πας να τη δεις. Μάνα μου, του, με τη δουλειά είδες, με τη δουλειά ξέχασα και τη μάνα μου. Θα πάω αύριο να τη δω. Τελικά ξέρεις κάτι, ρε Λένα. Τι. Η μόνη γυναίκα που αγαπάει αγνά και αληθινά είναι η μάνα. Όπως λέει και η παροιμία του Καζαντζίδη, μάνα είναι μόνο μία. Τερλίκωσε τώρα. Τι με είπε Ταμπτάκος να κάνω άμα χτυπάει κουδούνι. Α, ναι, θα σηκώνω το τηλέφωνο. Κομπιούτερ Ταμπτάκος, λέγεται. Α, είσαι Μάγδα μου. Τι κάνεις, καλά είσαι. Εδώ είναι να το φωνάξω. Περίμενε. Ταμπτάκο! Έλα πάνω, σε ζητάνε. Τι να κάνω πάνω, ποιος με ζητάει. Για τα αδερφή μας η Μάγδα είναι, έλα. Καλά, έρχομαι. Τι κάνεις, Μαγδάκη, καλά είσαι, κούκλα μου. Πού είναι η Μάγδα, ρε βλάκα. Το τηλέφωνο. Ε, πες το τόση ώρα. Ναι, παρακαλώ. Μόλις βάλετε την πρίζα, ανοίγει η οθόνη. Μετά πω, με συγχωρείς, ρε Μάγδα, είμαι ζαλισμένος, έκανα τεστ πια στα κομπιούτερ κάτω. Ναι, τι κάνεις, κορίτσι μου, καλά. Τι. Σοβαρά. Πού να πάρει ο διάλος, όλα σε εμάς θα συμβαίνουν, όλα σε εμάς. Τέλος πάντων, κλείσε και έρχομαι. Ναι, άντε, γεια σου. Γεια. Τι συμβαίνει. Τι να συμβαίνει. Ο γαμπρός μας διστρόπησε, άρχισε να κλωτσά και να τσινάει σαν μολάρι. Δεν έπρεπε να δώσουμε την αδερφή μας αυτόν τον υποδρομιάκι. Τέλος πάντων. Άστα αυτά. Τώρα περνάει δύσκολες στιγμές η Μάγδα. Τώρα τι κάνουμε. Θα σε πω εγώ τώρα τι θα κάνουμε. Άστο, μην το πεις. Βλακεία θα πεις πάλι. Έχει υπόψη το μαγαζί. Πάω στο σπίτι της και έρχομαι. Η άντρα σου είναι εδώ. Όχι, βγήκε για δουλειά. Δουλειά ο άντρα σου. Περίεργο, κάνας φούρνος θα γκρέμισε. Τέλος πάντων, για πες μου, τι συμβαίνει. Μίλα, μωρή. Καλά, θα σε πω. Πάμε να κάτσουμε. Να κάτσουμε. Κατάλαβα. Για να μην με το λες τα όρθια, κάνα πένθυμο θα είναι. Τέλος πάντων, πάμε. Ωραία, έκατσα. Λέγε, τι συμβαίνει. Ναι, λες και δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Ε, άμα ήξερα δεν θα ερχόμουν, λέγε. Τι θα γίνει, βρε Ταμπτάκου, επιτέλους με εκείνα τα καταραμένα τα λεφτά του μερτικού μου. Δώστα! Με έχει φάει τα τζιέρια ο Αντώνης με αυτά.
Με αυτά τα λεφτά, μωρί, τα βάλαμε μέσα στην επιχείρηση των κομπιούτερ. Μόλις περάσουμε τις δύσκολες μέρες, θα πάρτε το μερτικό σας μαζί με τα κέρδη να ησυχάσει, Αντώνης. Κάντε λίγο υπομονή. Α, υπομονή θέλω, είπε ο Αντώνης. Θέλει εκείνα τα λεφτά να ανοίξει εκείνο το TikTok House, δεν ξέρω πώς διάολο το λένε. Σε παρακαλώ πολύ, βρε Ταμτάκου, δώσ' του εκείνα τα λεφτά και μη μας μπερδεύσει άλλο με τα κομπιούτερ. Μα σας μπέρδεψα με τα κομπιούτερ για να βγάλετε λεφτά, ρε Μάγδα. Μα δεν θέλει λεφτά από τα κομπιούτερ, επειδή είμαι ο άνθρωπος. Θέλει τα λεφτά να ανοίξει δικά του επιχείρηση. Να πάρει τα πάνω του. Εγώ λεφτά τώρα δεν έχω, Μάγδα. Πες του να κάνει δύο μήνες υπομονή και βλέπουμε. Δεν βλέπουμε τίποτα, λέει ο Αντώνης. Θέλει τα λεφτά να ανοίξει εκείνο το stop house. Να προλάβει τη σεζόν. Να πάρει και αυτός κεφάλι στο εμπόριο. Δηλαδή, ρε Μάγδα, για να πάρει ο άντρας σου κεφάλι στο εμπόριο. Πρέπει να βάλω το δικό μου στην καρμανιόλα. Τι να σου πω, αδερφέ μου. Αν δεν τακτοποιηθεί αυτό το ζήτημα, εγώ γυρίζω στη μάνα μας. Δεν μπορώ να τον ακούω άλλο να μουρμουρίζει και να βρίζει. Άκουσε, αδερφούλα. Άκουσε. Εγώ δεν θέλω να σε χωρίσω από τον άντρα σου. Αλλά γάμος που στηρίζεται σε 4 εκατομμύρια που έχετε αναλαμβάνετε, αυτός δεν είναι γάμος. Άσε τώρα τα ηθικά, Ταμτάκου, γιατί κι εσύ δεν φέρθηκες εντάξει. Έτσι. Έπρεπε να δώσεις τα λεφτά στην ώρα τους. Τι είναι αυτά τα κουφά που με λες, ρε Μάγδα, εσείς δεν με είπατε να βάλω τα λεφτά στα κομπιούτερ να πάρετε το διάφορο. Και θα το πάρετε, ρε Μάγδα, αλλά κάντε υπομονή 2-3 μήνες. Να χαρείς, δεν θέλουμε το διάφορο, τα λεφτά μας θέλουμε. Δώσε επιτέλους εκείνα τα λεφτά, βρε Ταμτάκου. Θα με χωρίσω, Αντώνης. Δελαδές, ρε Μάγδα, μέχρι εκεί φτάσατε. Φτάσατε στο χωρισμό. Και μη χειρότερα να λες. Και μη χειρότερα. Με στεναχωριέσαι, αδερφούλα. Με στεναχωριέσαι. Θα πάω να βρω τον Αντώνη και θα τα κανονίσω. Αυτά. Θα τα βολέψω. Μη στεναχωριέσαι. Θα τα βολέψω. Μακάρι. Μακάρι. Έλα, πες είπε, δες είπε. Εγώ είχα. Κοίτα ρε καντεμιά ρε, τρία καπέλα έχω βάλει και μια φορά δεν βγήκε. Πού βγήκες για τα μάτα, έλα λέξε. Έλα κύριε, το φάρδος, δυο σκύλους έπιασε. Γεια σου, γαμπρέ μου, Σαΐνη. Μας έγινε, πού με βρήκες. Πέρασα από το σπίτι και με είπε η αδερφή μου ότι βγήκες για δουλειά. Και εσύ ως συνήθως για δουλειά έρχεσαι εδώ στο καφενείο. Και δεν έπεσα έξω. Τόμα είσαι από τη χαζούρα. Λοιπόν, εγώ βγαίνω από το παιχνίδι. Πριν βγεις, άστα λεφτά και πήγαινε. Σιγά μωρέ, δεν έχουμε πρόσωπα. Σε πληρώσουμε καημένε. Λοιπόν, σε έχεις πρόχειρα μια χίνα. Χίνα, τι χίνα. Μα καφέ τι. Καφέ θέλει. Ρε μια μπουμπουλίνα θέλω. Τι πουπολίνα μου τσαμπουνάζε. Μα χιλιάρικο. Εμείλα ανθρώπινα, τι το ήθελα και ήρθα. Κουβαρντάς ο γαμπρός μου, ε. Έχουμε πρόσωπο, κύριε. Πάμε. Έλα, δείτε. Κάτσε, θέλω να μιλήσουμε. Κάθισα. Πέρασα από το σπίτι, είδα τη Μάγδα και... Μα σου έκανε παράπονα η αδερφούλα σου. Παράπονα δεν με έκανε, αλλά μου είπε για εκείνα τα λεφτά. Ήρθα να σε βρω για αυτό το λόγο. Να με βρεις να με κάνεις τι, να μ' αρχίσεις το παραμύθι πάλι. Γιατί ρε Αντώνη, φαίνομαι για τέτοιος άνθρωπος. Ρε, γιατί παραεξηγέσαι. Εσένα, αν σου χρωστάγανε 4 εκατομμύρια που τα δικαιούται η αδελφή σου να τα πάρει και έκανες χρόνια να στα δώσουνε, τι θα έλεγες. Θα έλεγα ότι με κοροϊδεύουν. Ναι, όχι, στη δικιά μας περίπτωση εγώ δεν σας κοροϊδέψα. Τα λεφτά τα βάλαμε στα κομπιούτερ για να πάρετε μερίδιο από τα κέρδη. Ρε, δεν θέλω τα κέρδη από τα κομπιούτερ, ρε. Πόσες φορές θα στο πω, ρε. Εγώ τα λεφτά μου θέλω, ρε. Και πού να έβρω, ρε Αντώνη, 4 εκατομμύρια, θες τα λεφτά σου, πού να τα βρω. Να κόψω το κεφάλι σου και να τα βρεις. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ έχω ανάγκες. Ξέρω τι ανάγκες έχεις, να βάζεις καπέλα στα κουμκάνια. Εγώ παίζω κουμκάνια γιατί δεν έχω λεφτά να ανοίξω τα στο χάους, ρε. Ανοίξω εκείνα τα χρήμα, εκείνα το χρυσάφι, ρε. Παίρνεις τα παλιωμοδίτικα ρούχα κοψοχρονιάς και τα πουλάς σαν καινούρια. Λεφτά, ρε. Και στα αδερφή σου,
Είναι άνεργη, δεν δουλεύει. Και εγώ δεν είμαι ο ταχυδακιλουργός με τα 100 χέρια για να τα φέρω βόλτα. Άσε το παραμύθι, ρε Αντώνη, ένα τεμπέλης υποδρομιάκιας είσαι, ρε. Αλλά αυτή η αδερφή μου που σε παντρεύτηκε. Βα, τώρα έχουμε και παράπονα, δηλαδή. Έχουμε τώρα κακόπες η αδερφή σου που μας πήρε. Τέλος πάντων, εγώ θέλω τα λεφτά μου. Αν δεν μου τα φέρει σε μια εβδομάδα, θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα. Δηλαδή μου βάζεις το μαχαίρι στο λαιμό, Αντώνη. Με εκβιάζεις. Αλλά ξέρω γιατί τα κάνεις, ρε. Γιατί η αδερφή μου είναι έγκυα. Α, όχι. Εγώ είμαι συναισθηματίας άνθρωπος. Αναισθηματίας είσαι, Αντώνη. Όσο για άνθρωπος το συζητάμε. Τέλος πάντων, πάω. Θα δω τι μπορώ να κάνω. Όχι, θα δεις τι θα κάνεις. Όχι, θα δεις. Θα μου βρεις τα λεφτά. Αλλιώς θα χαλάσουμε τις καρδιές μας. Άκουσα καλά, Αντωνάκη. Μιλάς εσύ για καρδιά. Έχεις εσύ καρδιά, ρε. Άντε, πηγαίνω να μη σε αποσχολώ από τη δουλειά σου. Πρέπει να συμπληρώσεις 8ωρο. Μην έχεις και απώλειες. Καλά, Ταντάκο. Μη φέρεις τα λεφτά και θα δούμε ποιος θα έχει απώλειες. Ρε κίνια και σημερινή. Ωραία στη βόλτα που σε πήγα. Ναι, λέω καλά ήταν. Αλλά αν είχε ένα ουντομπιάνγκ θα ήταν καλύτερα. Δηλαδή πειράζει πολύ που δεν είναι ουντομπιάνγκ. Και βέβαια πειράζει. Γιατί δεν δυσκολευόμαστε όταν αγαπιόμαστε. Α, εσύ θέλεις να δυσκολεύεσαι, Πολύ. Α, εντάξει, μπορεί τότε την άλλη Παρασκευή που θα συναντηθούμε θα σε φέρω ένα ουντομπιάνγκ. Θα σου το φέρω γιατί είσαι το σεξουαλικό μου αποθυμένο. Και δεν μπορώ να σου πω όχι. Δεν μπορώ να σου πω όχι. Άντε, γεια σου, μανάρα μου. Καταποζάν! Τι είναι, μωρή? Δεν πιστεύω να με έχεις αφήσει άγκια, ε. Έγκια? Λες, μωρή, θα σε πάω στον ντόκτορ να σε κάνει ένα τοστ για έγκυες. Τι σου πω ότι πεινάω, να έχω τοστ. Τοστ Παπα-Νικολή, μωρή. Α, εντάξει. Άντε, γεια σου. Άντε, τα πούμε, γεια σου. Αμάντια, αμά. Έχει μαυρίσει η ψυχή μου από το πρωί. Όλο παφ πουφ με τα τσιγάρα είσαι. Παφ πουφ. Μην κάνεις έτσι. Θα τα βρεις τα λεφτά. Έχει ο Θεός. Μόνο ο Θεός έχει. Εγώ δεν έχω και δεν ξέρω πού θα τα βρω. Πού θα τα βράσω, Πανάσκα, άσε με σε παρακάτω. Θα τα βρεις. Να δεις που θα τα βρεις. Εγώ φεύγω τώρα, εντάξει. Πάω στο σπίτι και εσύ μην αργήσεις να έρθεις. Αμάντια. Και μη μου στεναχωριέσαι. Μη μου στεναχωριέσαι. Στεναχωριέται, λέει. Είναι να μη στεναχωριέμαι. Εγώ πάω να σκάσω τώρα. Πάω να σκάσω. Έλα, δεν κάνω την καρδιά μου. Έτσι που την καρδιά. Αδέρφη, η Κύμος ερήφθη. Πού ερήφθη, δηλαδή? Στο αυτοκίνητο. Αποφάσισα να αγοράσω αντοπιάνγκη γιατί η Κετούλα θέλει να ζορίζεται. Τι θέλει να κάνει η Κετούλα? Να ζορίζεται. Άμα θέλει η Κετούλα να ζορίζεται αστραπόγιανε, να την ταΐζεις ξηρής καρπίνας του μπος στα ντερότη να ζορίζεται στην τουαλέτα. Τι κατάλαβες, δεν θέλει να ζορίζεται στην τουαλέτα, στο αυτοκίνητο θέλει να ζορίζεται. Και πρέπει να είναι ουντομπιάνγκη, γιατί λέει, το λέει το τραγούδι. Αστραπόγιανε, σύνελθε. Σύνελθε για να σε συνεφέρω εγώ. Τρελός είσαι, ρε, εδώ περνάμε δύσκολες στιγμές. Δηλαδή, επειδή περνάμε δύσκολες στιγμές, περνάει δύσκολη στιγμή και η καρδιά μου. Και εγώ την Κετούλα την αγαπάω και πρέπει να τη πάρω ουντομπιάνγκη. Ρε βλάκα, εδώ περνάμε δύσκολες, δεν έχουμε μία, ρε. Ο γαμπρός μας κάνει εκβιασμό, θέλει 4 εκατομμύρια. Και εσύ θες ο Ντομπιάνγκε. Και επειδή θέλει 4 εκατομμύρια η γαμπρός, δηλαδή, πρέπει να μείνω εγώ χωρίς τον Ντομπιάνγκε. Κοίτα το, γιατί έχεις πρόστιχο μυαλό, ρε. Γιατί όχι, σου λέω, δεν έχουμε φράγκο, ρε. Θα βάλουμε αμανάτι το σπίτι της γριάς και εσύ θέλεις τον Ντομπιάνγκε. Θα βάλουμε αμανάτι το σπίτι της γριάς. Αυτό σου λέω τόση ώρα. Ωραία. Θα πάρουμε 6 εκατομμύρια. Θα πάρουμε τα 4 εκατομμύρια να τα δώσουμε στον γαμπρό και τα άλλα 2 θα τα πάρουμε να τα δώσουμε σε μένα να πάρω να τον πιάνει. Να! Τώρα τι του λες του βλάκα, τι του λες, ρε ζω γεννήθηκες, μουλάρι θα πεθάνεις. Ευγένεια! Ας τα διάλα από εδώ, ας συχθείρα από εκεί πέρα κερατά.
Μάνα! Ρε μάνα! Μάνα! Πού είσαι, μωρέ! Έρχομαι, έρχομαι! Μη φωνάζεις! Αγόρι μου! Μια εβδομάδα έχω να σε δω, λεβέντη μου! Μάνα! Μάνα! Έλα, ρε μάνα, κάθισε! Έλα, κάθισε! Κάτσε, είσαι καλά, ρε μάνα. Δόξα τω Θεώ, δόξα του παντουδύναμου. Άρε μάνα, άργησα μια εβδομάδα για να με δεις, όλο παράπονα. Όλοι έχετε παράπονα. Τι να κάνω, έχω μπλέξει με αυτά τα κομπιούτερ, έτσι πάει να με φύγει το κεφάλι με αυτά. Έχω μαγειρεμένα κάτι γεμιστά που σ' αρέσουν. Θέλεις να φας? Όχι, ρε μάνα, δεν πεινάω. Για άλλο πράγμα ήρθα, θέλω να σε μιλήσω. Τι συμβαίνει, έπαθε τίποτα η Μάγδα ο αστραπόγενος? Όχι, μη στεναχωριέσαι, καλά είναι τα παιδιά. Για άλλο πράγμα ήρθα, για μένα. Α, κατάλαβα. Μη τα κουμπλούτερ που έμπληξες, δεν τα πας καλά. Δεν τα λέει κουμπλούτερ, κομπιούτερ τα λένε, ρε μάνα, τέλος πάντων. Κοίταξε να δεις, ναι. Μάνα. Λέγε, αγόρι μου, λέγε. Πώς να σου το πω τώρα, ρε μάνα, έτσι εδώ μου στέκεται ένας κόμπος, είμαι σε δύσκολη κατάσταση. Σ' ακούω, αγουράκι μου, σ' ακούω. Κοίταξε, μάνα. Πρέπει να πάρω ένα δάνειο από την τράπεζα. Και γιατί δεν το παίρνεις? Πώς, έτσι το δίνουνε. Για να με δώσουν δάνειο πρέπει, λέει, να αφήσω ενέχειρο. Τι είναι το ενέχειρο? Αμανάτι, ρε μάνα, αμανάτι είναι. Πρέπει να με δώσουν το δάνειο να αφήσω αμανάτι. Κατάλαβα. Τι κατάλαβες δηλαδή? Θέλεις να βάλουμε αμανάτι το σπίτι? Ναι, αυτό είναι. Γι' αυτό ήρθα, ρε μάνα. Ήρθα να σε ρωτήσω, να πάρω την άδειά σου. Κάνε ό,τι θέλεις, αγόρι μου. Ό,τι θέλεις, αγόρι μου. Αν αυτό σε διευκολύνει, κάνε ό,τι θέλεις. Σε ευχαριστώ, ρε μάνα. Σε ευχαριστώ. Θα μπορούσα, αγόρι μου, να σου πω εγώ ποτέ όχι? Σε ευχαριστώ, ρε μάνα. Μη με ευχαριστείς. Μόνο φρόντιση τώρα στα γεράματα, μη βρεθώ έξω από το σπίτι. Αυτό, μάνα, ούτε να το ξανασκεφτείς. Μην το βάζεις στο μυαλό σου. Ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα, το σπίτι θα μένει σε σένα. Σου δίνω το λόγο μου, μάνα. Σου δίνω το λόγο μου. Αγόρι μου. Τι, καπνείς, βρε, παν. Δεν σου είπα να μην καπνείς αυτό το ρημάδι, ε. Χρόνια ολόκληρο στο λέω. Χρόνια ολόκληρα. Ρε μάνα, πάντα ίδια είσαι, ρε μάνα. Πάντα ίδια είσαι. Έλα, παράτα το βιβλίο, παραμορφώθηκε σήμερα. Πάμε μέσα να φάμε. Κάτσε, ρε Μάγδα, ρε. Μη γλωσσουζεύεις, ρε, όταν κάνω υποδρομιακούς συσχετισμούς, ρε. Κοίτα, μωρέ, άντρας να σου πετύχει. Μέρα νύχτα στον υπόδρομο έχει το μυαλό του. Ποιος τη δεν βρέχα είδε από τον υπόδρομο να δεις κι εσύ? Κανείς δεν είδε, αλλά εγώ δεν μπορώ να σκέφτομαι για τη δουλειά από τώρα χωρίς να έχω το ρευστό. Ας μου φέρει ο Ταμτάκος πρώτα το ρευστό και να δεις. Και να δεις τι μπορεί να σου κάνω. Stockhouse. Ο Αντώνης θα λέει ταμπέλα, ρε μαγαζάρα, και θα είναι και πίτα, γιατί μόνο ο Αντώνης ξέρει να το δουλεύει το μαγαζί και να πουλάει και φθηνότερα. Αχ, Παναγία μου, να το δω και να μην το πιστέψω. Μα, και θα το δεις και θα το πιστέψεις, αντιπάνω να μου βάλεις να φάω. Και να σου εξηγήσω το μαρικάκι απεκτεί με το Δία, ναι, πως μπορεί να φέρει χιλιάρικο στο δεκάρικο. Μη μου το πλησιάστηκα. Έλα, κυρία Νάση. Καλημέρα, κύριε Διευθυντά. Σιγά, κύριε Ταμτάκο, με τρόμαξες. Λέγε τι θέλεις. Κύριε Διευθυντά, ήρθα να με δώσετε ένα δάνειο. Εγώ ευχαρίστως δεν σου δίνα, αλλά ο λογαριασμός σου στην τράπεζα είναι στο μηδέν. Τώρα έχω μπλέξει με τα κομπιούτερ και καταλαβαίνεις. Σε καταλαβαίνω, Ταμτάκο. Άρα βλέπεις η τράπεζα δεν μπορεί να δώσει δάνειο χωρίς εγγύηση. Έχω εγγύηση, έχω το σπίτι της μάνας. Συμφωνεί η μάνα σου? Βέβαια συμφωνεί, μία είναι η μάνα, δεν θα συμφωνήσει. Τότε λοιπόν τι κάθεσαι, τι είπες, τα χαρτιά σου να προχωρήσουν. Εντάξει, κύριε Διευθυντά, ευχαριστώ. Να, πάρε να πιεις ένα ουζάκι από μένα. Σε παρακαλώ, τι είναι αυτά, πού βρίσκεσαι? Εντάξει, τότε βάλε εσύ το ούζο, θα βάλω εγώ το παστρούμα, να έρθουμε να το τσούξουμε, έτσι. Ευχαριστώ, γεια.
Ο αδελφός σου να... Ο αδελφός σου να πούμε ότι φωνεί ο ακρόατος, έτσι. Ένιος, θα φανεί. Πάνω στο λέω να το ξέρεις. Στο τέλος εμείς θα ζημιώσουμε με τα κέρδη που θα χάσουμε από τα κομπιούτερ. Και θα ζημιώσουμε, τι να ζημιώσουμε, ρε. Τα κομπιούτερ δεν έχουν λεφτά, ρε. Για να βγάζει λεφτά από τα κομπιούτερ, πρέπει να πολεμήσει τις πολυεθνικές εταιρείες, ρε. Αυτή είναι από πάνω καφάση, ρε. Εδώ, ρε, τα λεφτά, ρε, είναι τα στοκχάουζ, ρε. Το μέλλον της γης είναι τα στοκχάουζ, ρε. Α, μεταξύ μας, ρε. Δεν βλέπω να φέρνει τα λεφτά ο αδελφός μου. Ένιος, θα τα φέρει, σίγουρα. Μακάρι. Πατωτάμα δεν τα φέρει, θα γίνει εδώ μέσα το έλα να δεις, το λέω. Το έλα να δεις. Ναι, τραπεζά εκεί, τον κύριο διευθυντάς παρακαλώ. Εσείς κύριε διευθυντάς αυτοπροσώπος, Ταμτάκος εδώ. Ναι, πήρα να ρωτήσω για εκείνο το δάνειο, τι έγινε, βγήκε. Βγήκε, σοβαρά, να σας φιλήσω κύριε διευθυντά, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Ναι, μετρήστε τα και έρχομαι να τα πάρω. Μετρήστε τα, σας έχω εμπιστοσύνη. Βγήκε, βγήκε, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Τι έγινε κυρίως, βρήκατε κάτι που σας ενδιαφέρει? Ναι, κάτι βρήκα, αλλά με την τιμή πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Α, μη στεναχωριέσαι, βρες εσύ αυτό που θες και στην τιμή δεν θα τα χαλάσουμε. Ποιον τύπο ενδιαφέρεται ο κύριος? Το μη 17 θέλει, κάνει 280.000. 280, ένα, δύο, τρεις, τέσσερις. Δώσε 240 και πάρ' το, εντάξει. Θα πάω στο γραφείο να το σκεφτώ και θα σας απαντήσω. Καλημέρα σας. 220 γιατί σε συμπάθησα. Να το σκεφτώ, σας είπα και θα απαντήσω. Αντίο. Ωραία, εντάξει, 219,5. Άντε, χαλάλης και μην κάνουμε γύφτικα πραζάρια τώρα, έτσι. Θα ξανάρθω, θα ξανάρθω. Θα ξανάρθω, λέει. Εδώ του χαρίζουμε τόσο... Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ θα πεταχτώ μέχρι την τράπεζα να πάρω το δάνειο. Αν έρθει αστραπόγελος από εδώ, στείλ' τον στο Μαυρολέοντα να πάρει το γραμμάτιο, να πάει να το δώσει σε αυτό να τον τοκογλύφω, έτσι. Εντάξει, και αν αργήσει από την τράπεζα, εγώ θα κλείσω λίγο νωρίς σήμερα, γιατί με περιμένει στο σπίτι ο πατέρας μου. Τι θέλει πάλι ο πατέρας σου? Δεν ξέρεις τι θέλει. Αν είπα, ντρίμαι και σωζό μαζί σου. Θα θέλει σίγουρα να μου παραπονεθεί. Πες του υπομονή να κάνει, υπομονή. Τα παλούκια όπου να είναι τα πηδάμε. Μόλις τα πηδήσω όλα και βγουν τα παλούκια, ο γάμος θα είναι γεγονός και σε στεφανώνω. Μάντε. Σε φιλώ, σε φιλώ. Γεια σου. Αχ, ρε Ταμτάκο, τα προβλήματά σου δεν τελειώνουν ποτέ. Δεν τελειώνουν ποτέ. Χαίρετε. Καλώς τον Ταμτάκο. Είναι έτοιμα τα λεφτά από το δάνειο? Α, ένα λεπτό να δω, ε. Βέβαια, έχουν ετοιμαστεί. Αλλά πρέπει να υπογράψεις κάτι χαρτιά. Να τα υπογράψω. Το ένταλμα ίσπραξης και το γραμμάτιο. Ναι, με τι γράμματα θα υπογράψω? Δεν χρειάζεται, βάλε ένα σταυρό. Ένα σταυρό. Το ίδιο κάνει. Έβαλα εδώ. Τώρα εδώ. Εντάξει κι αυτό. Ωραίο, τάτα. Και τώρα το χρήμα. Το στυλό θα το πάρεις εσύ. 1 εκατομμύριο. 2 εκατομμύρια. Όπο λεφτά. 3 εκατομμύρια. 4 εκατομμύρια. Σε καλή μεριά, Ταντάκο. Ευχαριστώ, η Παναγιά μαζί σου. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερας, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ. Δηλαδή 4 εκατομμύρια, ε. 4 εκατομμύρια. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ. Έτσι, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Άντε, παιδό, καλό. Να πάρω και το στήλο. Άντε, καλά, λες. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλά. Ευχαριστώ. Thank you.
Ας είσαι καλά, γαμπρέ μου. Ας είσαι καλά. Μας ανάγκασες να βάλουμε αμανάτι το σπίτι της μάνας. Εσύ, Ταμτάκος εδώ. Πες του Αντωνάκη σου ότι σε λίγο έρχομαι να του φέρω τα λεφτά. Άντε, γεια σου. Ο κύριος. Είμαι αυτός που είναι το πρωί για το κομπιούτερ, το 017. Α, ναι, με συγχωρείς, δεν σε γνώρισα ζαλισμένο το μυαλό μου. Τι έγινε τελικά, αποφάσισες? Θα το πάρω. Πότε? Τώρα. Τώρα. Είχα ένα ραντεβού. Τέλος πάντων, προηγείται η δουλειά. Έχεις αυτοκίνητο ή θα το φορτώσουμε στο δικό μου? Όχι, υπάρχει αυτοκίνητο. Περιμένει απ' έξω, είναι αδερφός μου. Ωραία, κόβω τιμολόγιο, φορτώσαμε και φύγαμε. Κοίτα ατυχία ρε, τώρα βρήκε ένα τέτοιο τύπος. Μη σε νοιάζει όμως, θα έρθει και η δική μας σειρά. Αρκεί να μην βγάλουν την τσάντα από το μαγαζί. Πιέν. Καλά, ε. Ούτε στον παπά μην το πεις. Την τιμή που σου έκανα, δεν θα τη βρεις πουθενά. Τσάπα πράγμα πήρε. Χαλάλη σου όμως, εντάξει. Φύγαμε. Άστο σε μένα τώρα. Εκεί. Έλα κι εσύ. Θα πηγαίνει σιγά γιατί είναι ευαίσθητα, έτσι. Έλα, φύγαμε. Αγαπάει τον νοικοκύρη, δεν ξεχνάει όμως και τον κλέφτη. Ο τύπος έφυγε χωρίς την τσάντα. Επομένως η τσάντα είναι μέσα στο μαγαζί. Η κλειδαριά της πόρτας, παιχνιδάκια μας. Πάμε. Δούλευε, δούλευε. Τελείωνε, ρε, τελείωνε. Φιλατζίνης. Πάω, έχω.
Πολύ αργεί ο Ταμτάκος και αυτό δεν μ' αρέσει. Αφού είπε ο Ταμτάκος ότι θα έρθει, θα έρθει. Τι ώρα σου τηλεφώνησε? Θα ήταν 9:30. Ωραία, και τώρα είναι 3:30. Μπορείς να μου πεις γιατί αργεί? Μπορεί κάτι να το έτυχε. Μωρέ, τίποτα δεν του έτυχε. Δεν έρχεται γιατί δεν θέλει να μας δώσει τα λεφτά. Μας δουλεύει ο αδερφός σου, βούρλο, βούρλο! Επιτέλους, σε παρακαλώ πολύ, κόψε αυτά τα βούρλα και αυτές τις βρισιές! Άντε μην ανοίξεις το στόμα μου! Και τι θα πεις, μωρέ, που θα τα ανοίξεις το στόμα σου, μωρέ, τι θα πεις, με ένα φουστανάκι σε πήραμε και με μια υποσχετική 4 εκατομμύρια που ακόμα να μας τη δώσει ο αδερφός σου. Σε κάναμε κερία, μωρέ, και θα πεις κιόλας. Ναι, μωρέ, και με έφερε στο ψωμότοπο το σπίτι σου και σώθηκα. Καημένα, Αντώνη, δεν ζευρε ο κόσμος με τον υπόδρομο. Και με τα τυχερά τα παιχνίδια, ο κόσμος παίρνει την πέτρα της ζουλάει και της βγάζει το λάδι. Δεν περιμένει το μάνα εξ ουρανού. Άμα πια με έχεις πρίξει με το τεθαρτή ο αδερφός και πάντα φέρουν τα λεφτά. Σύχτηρ! Να χαθείς πια, μου έχεις φάει το σηκώθια με τα λεφτά και τα λεφτά. Καλά, εγώ περιμένω τα λεφτά. Ας μην έρθει ο Ταμτάκος. Ξύπνα, Στραπόγιανε. Τι έγινε, Ταμτάκο, τι σε είπαν? Τι να γίνει, λέει, άρχισαν τις έρευνες. Θα περιμένουμε, άντε πήγαινε μες στο σπίτι της Μάγδας. Θα σε πάω στο σπίτι της Μάγδας, αλλά μετά θα φύγω. Γιατί κάθε Παρασκευή έχω το προγραμματισμένο μου ραντεβού. Και το κόσμο σκέφτεται, το Αστραπόγιο έχει το χαμά του. Εγώ αγαπώ, ρε Ταμτάκο. Εσύ αγαπάς, ρε, αυτή που σ' αγάπησε. Τι μυαλό κουβαλάει, τι μυαλό. Τέτοια μούρια θα γίνει. Άντε πάμε γρήγορα. Βέβαια. Βέβαια, λέει. Άντε πάμε, μούρκο. Και πας κέρδισες σαν το χάρο πάνω από το κεφάλι μου. Κοίταγα η δουλειά, φίλε μου. Κοίταγα η δουλειά. Πού είναι ο αδερφός σου, μωρέ, μπορεί να μου πεις. Και πού δεν σε ξέρω. Ό,τι ξέρεις εσύ, ξέρω κι εγώ. 10 τηλέφωνα έκανα στο μαγαζί. Δεν το σηκώνει κανένας. Για το σηκώσει, μωρέ. Ποιος θα απαντήσει, μωρέ. Ο άνθρωπος μας δουλεύει. Εμένα να ακούς. Πού είσαι? Εγώ θα περιμένω λίγο ακόμα, μήπως και φανεί. Αλλά έτσι και δεν φανεί, θα πάω να τον βρω μόνος μου και τότε θα του μάθω εγώ πώς δουλεύουνε τον κόσμο. Πού πας? Είπα, θα περιμένω λίγο ακόμα. Καλά. Κακό που με βρήκε, κακομοίρα. Τι τραβά. Πού είσαι? Έλα. Δεν θα περιμένω πολύ. Εντάξει, μας το πες. Όχι, στο λέω για να το χωνέψω. Εντάξει. Στα κομμάτια να πας. Α, και πού είσαι? Έλα, βρε. Ράψου μου και τις κάλτσες. Ράψου και τις κάλτσες, λυσασμένε. Ποιος ακούει τώρα το γαμπρό μας? Αν τους έπαιρνε στην τσάντα, ρε βλάκα, τώρα όλα θα ήταν μια χαρά. Έκανα ό,τι μπορούσα. Αν ήξερα όμως καράτε, θα τους την έπαιρνα. Σκατά στα μούτρα σου θα έπαιρνε, βλάκα. Γαϊδούρι, κεφάλα. Άντε πάρε δρόμο από εδώ, ρε. Πάρε δρόμο να μη σε βλέπω. Ζών. Α, ζών. Βοήθα, Παναίτσα μου, να με πιστέψει. Βοήθα. Δεν είσαι άξιος να ανοίξεις τεμπελόσκυλο. Δεν άνοιξε να δούμε ποιος είναι. Ποιος θα είναι, ο Ταμτάκος θα είναι. Αφού είπε ότι θα έρθει, ήρθε. Σιγά τον λόγο του. Ναι. Έλα, πού είσαι, βρε Ταμτάκο, από το μεσημέρι σε περιμένουμε. Άσε, ρε Μαγδά, σε έπαθα μεγάλη ζημιά. Μεγάλη ζημιά, σε λέω. Γεια σου, Αντωνάκη. Τσιγαράκι. Τσιγαράκι, α, δεν πάμε καλά.
Γεια σου, Νταμτάκο. Άργησες πολύ, ε. Άργησα, Αντώνη, άσε, έπαθα μεγάλο δυστύχημα. Μεγάλο δυστύχημα έπαθα. Δυστύχημα, δηλαδή τι έπαθες? Πώς να σας το πω, ρε παιδιά, ούτε εγώ ίδιος δεν μπορώ να το πιστέψω. Έλα ρε παιδάκι μου, εδώ να μας πεις τι έπαθες. Δυστυχώς θα σας το πω, γιατί Αντώνη έχει σχέση με τα λεφτά που θα σε έφερνε. Α, κατάλαβα. Ακούς, Μαγδά, με τα λεφτά που θα μας έφερνε. Ακριβώς. Πες μας, επιτέλους, Μπορταντάκο, τι συμβαίνει? Τι να πω, ρε παιδιά, να ανοίξει η γη, να με καταπιεί με αυτό που έπαθα. Να ανοίξουν οι πέτρες, να κλείσουν τον καημό μου μέσα. Καίγομαι, Αντωνάκη, καίγομαι. Εγώ να δεις τι κάψα έχω, που περίμενα να μου φέρεις 4 εκατομμύρια και μου φέρες 4 φάσκελα. Όχι και 4 φάσκελα, ρε. 4, Αντωνάκη, εκατομμύρια θα σε έφερνα. Θα στα έφερνα, αλλά μου τα πήρανε. Από πού σου τα πήρανε, ρε Ταντάκο? Από το μαγαζί. Α, δηλαδή θες να πεις ότι μπήκανε στο δικό σου το μαγαζί και σου κλέψανε από σένα 4 εκατομμύρια. Ακριβώς. Πότε? Το μεσημέρι. Α, ήτανε και μέρα και μεσημέρι. Τι να κάνουμε, ρε Αντωνάκη, άλλους τους κλέβουν νύχτα. Μένα διαλέξαν μεσημέρι. Κουμάντο θα τους κάνω και ώρα θα με κλέψουνε. Πώς σε κλέψανε, ρε Ταντάκο? Με κλέψαν τι ουτοτρόπος και αξαδιαιρέτου, Αντώνη. Λέγε. Τι να πω. Πώς τα κλέψανε? Να πω, αλλά... Μαγδά, μου φέρνεις ένα νεράκι, σε παρακαλώ. Να λείπει το νερό, λέγε, χωρίς νερό. Όχι, έστω στεγνός θα στο πω, Αντωνάκη, αλλά σε παρακαλώ, με αυτά που θα ακούσεις δείξε να πούμε αυτοσυγκέντρωση, ψυχραιμία και ακράτεια νεύρων. Βρε, εγώ έχω ψύχρεμος, είμαι, με βλέπεις, ούτε νεύρα έχω, ούτε τίποτα. Λέγε! Γιατί σκόντεις, μαλάρα μου? Γιατί είσαι πολύτερμος άντρας, Τροπόγιανος, πολύτερμος άντρας. Σε ρε Ταντάκο, τόσα χρόνια θα μας έφερνε σχέδια τα κομπιούτερ και ελφράγκο δεν είδαμε. Αλλά αυτό το τελευταίο ξεχύλισε το ποτήρι. Τι θες να πεις, ρε Αντώνη, πού το πας δηλαδή? Το πράγμα πάει μόνο του, δεν το πάω, και να σου πω και κάτι. Από τους δυο μας, εσείς ο σκάρτος. Σκάρτος εγώ? Ναι, και σκάρτος και λαμόγια. Όχι και λαμόγια, ρε Αντώνη, πολύ βαριά κουβέντα είπα. Ρε λαμόγια, μας έσκασε το παραμύθι ότι τάχα σου κλέψανε τα λεφτά ενώ εσύ τα έκανες μπαλαμούτι. Αντώνη, για δεν με πιστεύεις, ρε. Δεν έχεις διαβάσει την Καινή Διαθήκη που λέει πίστευε και μην ερεύνα? Πίστευε και μην ερεύνα. Άντε, σήμερα και τούνα ζωρίστηκες πολύ. Χειρότερο από τον Μπιάνκι είναι αυτό το αυτοκίνητο. Ναι, βέβαια, δεν λέω. Αλλά βρε αστραμπουζάν, τον Μπιάνκι είναι πιο ωραίο, ε. Σ' αρέσει, ε. Άντε, κάτι θα γίνει. Άντε, καληνύχτα. Καληνύχτα. Καληνύχτα, μανάρα μου. Καληνύχτα, καληνύχτα. Κουκλάρα μου. Καληνύχτα, το είπα. Καληνύχτα, κομπιό μου. Καληνύχτα, άντε, άντε, καληνύχτα, καληνύχτα, καληνύχτα. Γεια σου. Έρωτας, έρωτας και ραυνοβόλος, μέσα στα μάτια σου ο κόσμος όλος. Voilà.
Σε κατηγόσε σαν πουλαπίδι μου, μας τα κάνες απόψε. Εδώ σκλάβε. Περίμενε. Τα λεφτά. Δεν έχω. Παρά. Ρίξε τα λεφτά. Θα τα δώσεις. Θα σε λιώσω. Δώσ' τα λεφτά. Δεν έχω. Παρά χτύπα. Αλογατάκια στον υπόδρομο θα σε κάνω. Δίδυμο. Θα τα δώσεις. Περίμενε. Παναγιά Μαγιά Βαρβάρα, σώσε με. Τι κάνεις εκεί ρε Αστραπόγιανε? Είμαι της κλαδικής των Αγγέλων. Με έστειλε η Αγία Βαρβάρα να σε σώσω. Κατέβα, τι περιμένεις? Κάνε γρήγορα, έλα να με λύσεις, μην έρθουν και με σακατέψουν πάλι στο ξύλο. Μου κάναν την πλάτη ριγέ. Ορίστε, τι με θέλεις? Λύσε με ρε, τι σε θέλω, λύσε με γρήγορα. Θα σε λύσω, αλλά θα με κάνεις ένα χατήρι. Τι χατήρι? Θα με πάρεις ένα ντοπιάτι, γιατί τα φτερά με κουράζουν. Του τον εκβιαστή, λύσε με, θα στο πάρω. Είναι φανάθεμας. Τρέχα Αστραπόγιανε, τρέχα να σωθούμε. Κάνε γρήγορα, μην ξανάρθουνε ρε. Τρέχα. Τρέξε, Αστραπόγιανε, τρέξε, θα μας πιάσουν, τρέχα, πώς να βρω ησυχία, ρε Λένα, πώς να βρω με τέτοια προβλήματα που έχω στο κεφάλι μου. Πώς να βρω. Έλα, μην κάνεις έτσι, μη στεναχωριές. Με στεναχώρια δεν βγαίνει τίποτα. Κι εγώ στεναχωριέμαι για το γάμο μας, αλλά δεν γίνεται. Άλλο ο γάμος, ρε Λένα, κι άλλο το σπίτι της μάνας μου. Γιατί, τι έπαθε το σπίτι? Δεν έπαθε τίποτα, τώρα θα πάθει. Τι θα πάθει? Θα το βγάλουν στο σφυρί. Το βάλα ενέχειρο για να πάρω το δάνειο από την τράπεζα. Είναι αμαρτία, ρε Λένα, αγρία γυναίκα, τώρα στα γεράματα την πετάξουν στον δρόμο. Άρε Θεέ μου, άρε Θεέ, γιατί όλα επάνω μου, γιατί? Και έχασα τα λεφτά και να χάσεις, μάνα μου, το σπίτι. Σε πηγάδι κατούρισα. Μην του μιλάς, δεν θα σε ακούσει, δεν θα σου πει τίποτα. Ποιος? Ο Θεός. Κι εγώ του μιλάω, αλλά δεν μου απαντάει. Του λέω για το γάμο μας, αλλά δεν με ακούει. Έλα, κοιμήσου τώρα, κοιμήσου. Είμαι το γάμο, μπορώ να κοιμηθώ εγώ τώρα πως είμαι με τέτοια προβλήματα? Με πιάνει εμένα ο ύπνος, με πιάνει. Πού λεφτά, θα πάρω του πιάνκι. Πώς βρέθηκαν τόσα λεφτά στα μάξι του Αστραπουζά? Τι μπορώ να καταλάβω. Πώς βρεθήκαν τόσα λεφτά? Καζαντήσαμε. Έχω εγώ τώρα μυαλό να κάτσω να βρω το δίδυμο. Μαύρε, Αντώνη, παράτα το πια αυτό το βιβλιαράκι σήμερα. Μα δεν βλέπεις, βρω, τις στιγμές που περνάμε είναι δύσκολες. Ας το είπα. Όπου να είναι, έρχεται ο Ταμτάκος. Σιγά θα έρθει ο Ταμτάκος και σωθήκαμε. Ρε εσύ, εμένα κάτι μου λέει ότι ο Ταμτάκος μας παίζει άσχημο παιχνίδι. Α, ο Ταμτάκος μπορεί να είναι αδερφός μου, αλλά είναι τίμιος άνθρωπος, κατάλαβες? Σιγά το διαφαντή. Να τους, καταφωνεί. Τι έγινε, πήραν κανένα τηλέφωνο από την αστυνομία? Όχι από την αστυνομία, ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Αυτή θα είναι. Ποιος είναι στο τηλέφωνο αν δεν απατώμε?
Δεν πας στο διάλο πρωί-πρωί, ρε. Εδώ είναι σπίτι, όχι φαρμακείο. Άντε στο διάλο. Άντε από εδώ. Ταντάκο, αν ήταν η αστυνομία να είχε βρει τα λεφτά, θα τα βρίσκε μέχρι τώρα. Τα λεφτά γίνανε Λούις. Νάτος, άρχισες πάλι. Είναι να μην αρχίσω. Κι ύστερα, ξέρεις τι σκέφτομαι. Τι σκέφτεσαι δηλαδή. Α, λέω δηλαδή. Μήπως όλη αυτή η ιστορία είναι σκηνοθετημένη από σένα μόνο και μόνο για να μου φας τα λεφτά. Α, είσαι πολύ τρελός εσύ, σε παρακαλώ βουλώστο, γιατί με έχεις κάνει έξω φτερνών. Θα αρπαχτούμε άγρια, Αντωνάκη. Δεν θέλω να ξανακούσω κουβέντα για τα άτομα μου, έτσι. Καλά ρε Ταντάκο, πολύ αρπάζεσαι. Εγώ μια κουβέντα είπα. Να μην την ξαναπείς. Καλά δεν λέω, αλλά τα λεφτά τα θέλω. Επιτέλους, ο Θεός με λυπήθηκε και μου έστειλε αυτά τα λεφτά για να αγοράσω τον Ντουμπιάνκι. Βίβια, βίβια! Γιατί και τούλος ζορίζεται, λέει, και πρέπει να της το πάρω εξάπαντος. Άμα κουνιώσουνα για δουλειά όπως κουνιέσαι τώρα, Βαρδινογιάννης θα γινώσουνα. Έλα, σταμάτα! Μας γύρισε στο εταιρικό μας σύστημα. Όπα, φλάκωσε η αστυνομία, κρύψου, μαζέμουν τους γαϊδούρου κυνηγούς. Άντε! Άντε, βρε, μαρτυλάρκατε. Τι έγινε? Τι έγινε, κύριε αστυνόμε, βρέθηκαν τα λεφτά? Τα λεφτά δεν βρέθηκαν. Τα κλεφτρόνια όμως συνελήφθησαν. Κατάλαβα. Σαν να λέμε η εγχέρεση πέτυχε, ο ασθενής ψόφησε, έτσι. Όχι ακριβώς έτσι. Γιατί τα κλεφτρόνια ισχυρίζονται ότι στην προσπάθειά τους να διαφύγουν η τσάντα τους έπεσε στην καρότσα ενός μπλέιμι φορτηγού. Το οποίο λένε ότι είναι δικό σου. Γιατί όταν σε παρακολουθούσαν, σε είδαν με αυτό να φεύγεις από την τράπεζα. Να το! Να το! Τα άκουσες? Τα άκουσες? Τα λεφτά βρεθήκανε μέσα στο αυτοκίνητο του Ταμτάκου. Καλά, εμένα μου βρώμαγε η ιστορία. Αντωνάκη, μην βγάζει γρήγορα συμπεράσματα για θα πιαστεί κορόιδο. Αν είναι έτσι αυτά που λένε τα κλεφτρόνια, τότε πρέπει να βρω και να φτηνώ με τον αδερφό μου, γιατί αυτός έχει το αυτοκίνητο από χτες. Ωραία. Και εμείς θέλουμε να δούμε τον αδερφό σου. Πάμε σε αυτό. Πάμε. Και πώς, Αντωνάκη, θα γυρίσω δρυμύτερος. Γιατί τη ρετσινιά που ρίχνει στο ταμτακέικο δεν πιάνει. Βρεούστ. Ωραίο τοπίο, ωραία τέα, ωραία μυρουδιά που έχουν τα φιλότιμα. Τι να είναι άραγε. Αν ήταν του Αστραπουζάν, σίγουρα δεν τα άφηνε τόσα λεφτά στο καρότσα. Όπως και να έχει όμως, εγώ τα κλέψα. Τόσοι και τόσοι κλέβουν εδώ στην Ελλάδα. Γιατί να μην κλέψω κι εγώ μόλι. Γιατί να μην εξασφαλιστώ. Δεν πάει στα κομμάτια ο κόσμος όλος. Εγώ θα τα κρατήσω. Αν είναι όμως του Αστραπουζάν, θα τα επιστρέψω. Πρέπει να τα επιστρέψω. Ανάτεμάμαι κι αν ξέρω γιατί το ερωτεύτηκα. Ίσως γιατί είναι πολύ βλάκας. Μπα, θα τα κρατήσω. Ίσως να μην μάθει ποτέ κανένας ότι τα έχω εγώ. Αλλά εγώ όμως τα ξέρω ότι είμαι κλέφτρα. Πρέπει να τα επιστρέψω. Μόλι δεν πάει στο διάλογο και η ηθική. Α, τι με μάρανε τώρα. Μόλι θα τα κρατήσω. Χαίστηκα. Ένα λεπτό και έφτασα, ε! Περιμένετε! Πού είναι ο Αστραπόγιανος? Τι συμβαίνει, γιατί ήρθες με την αστυνομία? Α, στην αστυνομία, πού είναι ο Αστραπόγιανος? Έχει πάει να παραδώσει ένα κομπιούτερ στο Κρεμμύδα. Ύστερα θα πάει στην αντιπροσωπεία αυτοκίνητου του Κλεφτόγιανου, γιατί λέει του στείλε ο Θεός ένα δώρο. Ώστε έτσι, πάω. Πού πας? Στου Κλεφτόγιανου να δω τι δώρο του στείλε ο Θεός. Γιατί του έχω κι εγώ του Αστραπόγιανου ένα δώρο. Θα το δει και θα του βγουν τα μάτια έξω από τις μπουνιές. Πάω. Παναγία μου.
Κρεστινούμε, εμένα με ξέρει, το μαγαζί μου το ξέρει. Η υπόθεση με τον αδερφό μου είναι προσωπική υπόθεση. Άσε να ενεργηθώ όπως ξέρω εγώ. Αν παρελπίδα συμβεί κάτι, ξέρει που θα με βρει και ξέρω που θα σε βρω, εντάξει. Εντάξει κύριε Ταπτάκο. Εμείς εκείνο που θέλουμε είναι να μας ειδοποιήσετε αν βρήκατε τα λεφτά ή όχι, έτσι. Εντάξει, μην ανήσυχος. Γεια σας. Γεια χαρά. Ευχαριστώ. Ξέρω ότι θέλεις να αγοράσεις αυτοκίνητο. Όχι! Εγώ κινούμαι αυτοδύναμα γιατί είμαι αυτοξούσια μονάδα. Σκατά είσαι! Ας τα αυτοκίνητο, ρε. Ας τα αυτοκίνητο, μη σε στείλω στην Αλάσκα, μη σε στείλω στην Αλάσκα και φτανίζεις φώκες κερατά. Γιατί με μαλώνεις, ρε Ταμτάκο, αφού εμένα η Θεός με έστειλε ένα δώρο. Πού στο στείλε, ρε, στεγκαρότσφατα αυτοκίνητο. Και πού το ξέρεις, συντόπι και σένα η Θεός. Η αστυνομία μου το πεβλάκα. Αυτοί οι κλέφτες αφήσανε πίσω στην καρότσα την τσάντα. Εγώ δεν βρήκα τσάντα, μία δεσμίδα βρήκα. Βέβαια, οι κλέφτες πήραν την τσάντα και σένα τον Ελίδιο αφήσανε τη δεσμίδα. Εδώ δεν έχουμε νύχια να ξυθούμε, ρε, και έρχεσαι να αγοράσεις αυτοκίνητο ζών. Αζώ! Αφού αγαπάω, ρε Ταμτάκο. Α, σου δώσω μία σου πω αγαπά. Έλα εδώ, έλα εδώ, μην πας να φύγεις. Έλα εδώ, αγαπά είναι, κοίτα μας δείτε και στη μαγεία για αστραπόγια. Προχώρα, προχώρα και ρατά να μου τα ξεράσεις όλα. Λέγε, λέγε. Λέγε, από χτες, πού πήγες με το αυτοκίνητο και ποιον έβαλες μέσα. Λέγε, για θα σε γδάρω, θα σε κάνω το πετσί σου του μπερλέκι. Λέγε, έλα εδώ, έλα εδώ, μην πας να πεις, έλα εδώ. Έλα εδώ, προχώρα, προχώρα, μπροστά εκεί. Και εσύ ρε Γιώργη, σε αυτόν τον ηλίθιο πήγες να πωλήσεις αυτοκίνητο. Τη δουλειά μου κάνα, ρε Ταμτάκο. Βέβαια, τα ίδια μυαλά κουβαλάτε, αν δεν μη σε πω καμιά κουβέντα και σε λάδι. Προχώρα ηλίθιε, προχώρα και μίλα μου, λέγε. Προχώρα, 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 πες μέσα και μην κουνηθείς, μην κουνηθείς από εδώ, θα σου βγάλω τα δόντια ένα-ένα. Ηλίθιε, αηλίθιε. Η τσάντα! Δική σου τσάντα είναι! Όχι, το Ταμτάκο, αλλά αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Πώς βρέθηκε στα χέρια σου? Α, είναι μεγάλο ιστορία, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Λοιπόν, πάρ' τη τσάντα και πες στον Στραποζά να με συγχωρέσει, έτσι. Αχ, κοπέλα μου, να ξέρεις τι πελάτης έβαλε αυτή η τσάντα το Ταμτάκο. Το φαντάζομαι. Λοιπόν, θα πει στον Στραποζά ότι μπορεί να υπόκυψα στον πειρασμό, αλλά εγώ δεν είμαι κλέφτρα και ούτε πρόκειται να γίνω, εντάξει. Εντάξει. Και τούτα το ήξερα εγώ ότι δεν είσαι κλέφτρα. Γι' αυτό κάνει υπομονή, το ντομπιάκι θα στο πάρω. Κοίτα ο αστραμπόγελος που το παίζει κεραστής. Φέρε την τσάντα. Η κοπέλα την έφερε. Το ξέρω που το έφερε η κοπέλα. Εσύ την έφερες καλέ. Είναι η καπτούρα μου, η κοπέλα που ζορίζεται. Αυτή μπορεί να ζορίζεται, αλλά δεν πήγε να αγοράσει ο ντομπιάκι. Από ό,τι βλέπω διαθέτει περισσότερο μυαλό από σένα. Με βέβαια. Λοιπόν. Από εδώ και στο εξής, εσύ θα διαθέτεις το μυαλό του αστραπόγιανου στη χάρη. Θα γίνεται ένα ζευγάρι μούρλια. Εμείς να δούμε πότε. Έλα, μωρέ. Έλα, κάνει υπομονή. Θα έρθει και η δικιά μας η ώρα. Τι στεναχωριέσαι. Άσε να πάω πρώτα τα λεφτά, γιατί με αυτόν που έμπλεξε τον αλογάκια η αδερφή μου, πολλά έχουν να δουν τα μάτια μου. Πολλά. Πάω. Σιγά, αστραπόγιανε τα σιρόπια. Θα πατήσουμε κάτω και θα σκοτωθούμε. Ναι.
Κόκαλα είχε. Έλα, πιάσ' τον τώρα και σκάσε. Είναι στα γράδα μου. Έχεις και γράδα, τεμπελόσκυλο. Πετμέζι τον έκανες. Πουλήσα να σε κόψει, βρε, δεν έβαλα στάλα ζάχαρη. Δεν σε πιστεύω, μωρέ, δεν σε πιστεύω. Ούτε εσένα, ούτε το σόι σου. Δεν σε πιστεύω, κατάλαβες. Αχού, βρε, εσύ για να μιλήσεις για το δικό μου το σόι. Πρέπει να πλύνεις το στόμα σου, εσύ, κατάλαβες. Κάνα, ας μη μου φέρει τα αδερφάκι σου τα λεφτά και τότε θα δούμε ποιος θα καταλάβει. Το τάχος. Λοιπόν, εδώ μέσα Αντωνάκη έχει 4 εκατομμύρια. Τα παίρνεις και αν ξαναβάλεις στο στόμα σου το όνομά μου, θα γίνουμε από 2 χωριά χωριάτες. Να τα δω. Να τα δεις. Όχι, δηλαδή, μπορεί να είναι και κάλπικα. Όχι σε εμάς τέτοια, Αντωνάκη. Εσύ, εδώ είναι, ρε. Δεν θα τα μετρήσει. Σε παρακαλώ, Ταμτάκο, έτσι, εσύ είσαι αδερφός μου. Είναι δυνατόν ο αδερφός να γελάσει τον άλλο αδερφό. Άκου ξαφνικά ευαισθησίες σου, Αντώνη. Ναι, το γομάρ. Γαμπρός μου είσαι, Αντωνάκη, όχι αδερφός μου. Γαμπρός μου, αδερφός μου δεν θα γίνεις ποτέ, ρε. Γιατί σε αυτή τη ζωή το χρήμα έρχεται και παρέρχεται. Η ανθρωπιά μένει, Αντωνάκη, η ανθρωπιά, ρε. Και εσύ δεν είσαι καθόλου ανθρωπιά μέσα σου. Είσαι γαϊδούρη. Και απορώ με αυτή την αδερφή μου τόσα χρόνια που κάθεται μαζί σου. Ναι, που να με πάρει ο διάολος. Άντε, γεια σας. Ρε εσύ, Ταμτάκο, έλα ρε, κάτσε να φάμε. Εγώ θα κάτσω να φάω μαζί σου. Για να φάω εγώ με κάποιον, Αντωνάκη, αυτός ο κάποιος πρέπει να είναι άνθρωπος πάνω απ' όλα, ρε. Και εσύ είσαι γαϊδούρη. Κάτσε, μωρέ, τι γαϊδούρη και γαϊδούρη με λες, μωρέ. Αφού καράς είμαι, μωρέ. Θέλω κι εγώ ένα μαγαζί, ένα στο χάος, να ανοίξω, να φύγω από τη μιζέρια. Να ζήσουμε καλύτερες μέρες, εγώ και οι αδελφοί σου, τι ζητάω, μωρέ. Μιζέρια, ξεμιζέρια, όμως τα άλογα ξέσκετα ταΐζεις, Αντώνη. Ποια άλογα, μωρέ, δεν είχα τι να κάνω, γι' αυτό έπαιζα στα άλογα. Ποια άλογα, πανάθεματα. Τώρα έχω το στο χάος, ρε. Θα φάμε. Εγώ, μαζί σου. Είπαμε, είσαι γαϊδούρη, δεν θέλω. Ανάθεμα, ρε, το γυνάτι σου, ρε. Να σε πω, τι φαΐ έχετε.